Τη διερεύνηση της αθωωτικής απόφασης για την υπόθεση της Μανολάδα ζητά από τον Άριο Πάγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής. Για διεθνή απαξίωση της χώρας κάνει λόγο ο Υπουργός. Η συμφωνία θα κλείσει μόνο με μέτρα για το χρέος, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα προς τους δανειστές για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Άμεσες εξελίξεις προαναγγέλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Μέχρι το Πάσχα έτοιμοι οι νέοι αυτοκινητόδρομοι, το χρονοδιάγραμμα του Χρήστου Σπίρτζη για τις παραδόσεις. Σήμερα το ραντεβού των εθελοντών για το Let's Do It Greece 2017. Περιβαλλοντικές δράσεις σε Αχαΐ, Αργολίδα και Ζάκυνθο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 2 Απριλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ionian. Την υπόθεση της Μανολάδας ανοίγει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του, αύριο θα στείλει έγγραφο στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, και στην επιθεώρηση των δικαστηρίων, προκειμένου να διερευνηθεί η αθωωτική απόφαση για την υπόθεση της Μανολάδας που οδήγησε στην καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Ημέρα Ζακύνθου, Βασίλης Μούτσιος, για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι έτσι είναι και μάλιστα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε πριν από λίγο με τον κύριο Κοντονή, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια σύσκεψη, μας έκανε λόγο για μια διεθνή απαξίωση της χώρας και τόνισε ότι αυτή η απόφαση θα αποτελέσει και νομολογιακό προηγούμενο για δεκάδες χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα τη χαρακτήρισε σαν όνειδος για τη χώρα και μάλιστα είπε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί ενώ είχαν γίνει καταγγελίες για το τι συμβαίνει με τους εργάτες γης, όχι μόνο στο νομό Ηλίας αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, υπήρξε ένας εμφυσυχασμός από την πλευρά των προηγούμενων κυβερνήσεων, τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Σε πολιτικό λοιπόν επίπεδο έχει περάσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι η υπόθεση αυτή ανοίγει στον απόϊχο ενός τραγικού εγκλήματος που συγκλώνησε όλη την Ελία αλλά και όλο το Πανελλήνιο με έναν Πακιστανό εργάτη τις προηγούμενες μέρες. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Τώρα, στην τελευταία στροφή της διαπραγμάτευσης για το κλείσιμο της αξιολόγησης, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στέλνει μήνυμα προς τους δανειστές, συνδέοντας την εφαρμογή των υποψήφιση μέτρων με την συνολική λύση για το χρέος. Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος προανήγγειλε εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Η αντιπολίτευση πάντως στέκεται απέναντι από την κυβέρνηση, ασκώντας κριτική για τους χειρισμούς της στη διαπραγμάτευση. Μήνυμα προς τους δανειστές για την επίτευξη μιας συνολικής λύσης, η οποία θα περιλαμβάνει και το χρέος, έστειλε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας την ώρα που οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του που δημοσιεύεται στο Έθνος της Κυριακής, είναι η πρώτη φορά που δεν εφαρμόζουμε μέτρα περιμένοντας να μας δώσουν κάτι μετά, αλλά το αντίστροφο. Θα κλείσει συμφωνία, θα ψηφίσουμε μέτρα και αντίμετρα που θα εφαρμοστούν μετά το 2019 και αυτό μόνο εάν στο μεταξύ υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα για το χρέος και έχουν αρχίσει να εφαρμοστούν. Παράλληλα, μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρωθυπουργός έδωσε χρονοδιάγραμμα και δήλωσε πως θα έχουμε συμφωνία μέσα στον Απρίλιο. Άμεσες εξελίξεις στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης βλέπει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος σε συνέντευξή του στον Sky, ρίχνοντας την ευθύνη για τις καθυστερήσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα επόμενα 24 ώρα θα υπάρξουν εξελίξεις, καθώς έχουμε φτάσει, κατά τη γνώμη μου, στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, έτσι ώστε πάρα πολύ σύντομα να φτάσουμε σε μια τεχνική συμφωνία. Ξέρετε ότι κάθε φορά που είμαστε κοντά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει μια διαπραγματευτική τακτική, όχι τώρα, αλλά όλα τα χρόνια που συμμετέχει σε προγράμματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, να καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, διότι θεωρεί ότι όσο ο χρόνος πιέζει και όσο η οικονομία τελεί σε μια αβεβαιότητα, τόσο περισσότερο μπαίνει στη γωνία ο αντισυμβαλόμενος του Ταμείου. Οργισμένες είναι ωστόσο οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση. Σε χθεσινή της ανακοίνωση, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει: ο Αλέξης Τσίπρας και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν το θέατρο του παραλόγου. Από τη μία αποδέχονται νέα μέτρα λιτότητας και από την άλλη παριστάνουν ότι αντιστέκονται στους δανειστές, βυθίζοντας την κοινωνία σε αβεβαιότητα και οδηγώντας τη χώρα σε αδιέξοδο. Από τη μεριά της, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φόφη Γεννηματά σε συνέντευξή της καταλόγησε στην κυβέρνηση ανικανότητα και έλλειψη αξιοπιστίας, ενώ επισήμανε πως πάμε σε νέα επώδυνη διαπραγματευτική ήττα.
Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε χθες και ο εκπρόσωπος τύπου του ποταμιού Δημήτρης Τζιόρδας, προσθέτοντας πως όσο καθυστερεί η αξιολόγηση, τόσο η συμφωνία φουντώνει με μέτρα. Τέλος, η Ένωση Κεντρών κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να πάρει αποφάσεις και να τολμήσει να δείξει ότι είναι υπεύθυνο και σοβαρό κόμμα. Τη στιγμή πάντως που κορυφώνεται η ένταση των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης για το κλείδωμα της συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο ή δυνατόν πριν το τακτικό Eurogroup της 7ης Απριλίου, οι δυσίωνες εκτιμήσεις του Γερούντ Ντάισεμπλουμ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι μάλλον δεν θα κλείσει τεχνική συμφωνία στο Eurogroup της ερχόμενης Παρασκευής είναι πιθανό να οδηγήσουν σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την ετήσια σύνοδο του Ταμείου στα τέλη του μήνα. Την ικανοποίησή του για την παράδοση των νέων αυτοκινητοδρόμων μέσα στο αρχικό χρονοδιάγραμμα εξέφρασε σε σημερινή του συνέντευξη ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Πύρτζης, δίνοντας ως ορόσημο για την παράδοσή του στο Πάσχα. Να πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά για να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δήμητρα. Να μας πεις λοιπόν πότε θα δοθούν στην κυκλοφορία οι νέοι αυτοκινητόδρομοι σύμφωνα με τον κύριο Σπίρτζη. Ο κύριος Σπίρτζης τόνισε ότι μια ανοιχτή πληγή δεκαετιών κλείνει επιτέλους, καθώς οι επικίνδυνες εθνικές οδοί θα αποτελούν παρελθόν μέχρι το Πάσχα. Γιατί όπως είπε ο κύριος Σπίρτζης, επανέλαβε στις σημερινές του δηλώσεις κάτι το οποίο είχε επαναλάβει και πριν από μερικές, είχε πει και πριν από μερικές εβδομάδες, ότι το Πάσχα θα πάμε σε όλη την Ελλάδα με νέους αυτοκινητόδρομους, με λειτουργικά ολοκληρωμένους αυτοκινητόδρομους. Μάλιστα, ο κύριος Σπίρτζης είπε ότι είμαστε σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπροστά και από το χρονοδιάγραμμα που έχουμε δώσει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα όσα είπε τουλάχιστον στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, και συμπλήρωσε ότι μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη αναμένεται να έχει δοθεί σε λειτουργία η Ολύμπια Οδός, το κομμάτι της Πατρών Κορίνθου. Μάλιστα. Σχολίασε κάτι σχετικά με την διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή των συζητήσεων και θα δούμε αν θα κλείσει στο επόμενο Eurogroup. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κυβερνητικό στέλεχος το οποίο να μην σχολιάζει το ζήτημα της διαπραγμάτευσης και του κλεισίματος της δεύτερης αξιολόγησης αυτή τη στιγμή. Καθώς ο Υπουργός Υποδομών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, περιέγραψε τον κυβερνητικό στόχο προκειμένου να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση με συνέπεια και αξιοπρέπεια, όπως ανέφερε. Και από εκεί και πέρα, ο κεντρικός στόχος, σύμφωνα με τον κύριο Σπίρτζη, παραμένει αυτός που ήταν από την αρχή. Η εντολή που έχει δώσει ο ελληνικός λαός στην κυβέρνηση να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και να βγει η χώρα από τα μνημόνια και τις υποχρεώσεις, να απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις για να σταθεί στα δικά της πόδια η χώρα. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό σου βράδυ. Τώρα το πρώτο τροχαίο στη Νέα Εθνική Οδό μετά την παράδοση και κοντά στα νέα διόδια σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής. Για άγνωστους λόγους, ένα σημείγιο ταχύτερα πάρισε στο ύψος των Αραχοβίτικων και βρέθηκε με τον ουρανό στο οδόστρωμα. Διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν, ωστόσο ευτυχώς δεν σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός του οδηγού. Και να προχωρήσουμε στο επόμενο μας θέμα. Τρεις μεγάλες εκθέσεις προσελκύουν το ενδιαφέρον αυτή την άνοιξη στην πόλη της Πάτρας. Εκτός από την Westia που βρίσκεται σε εξέλιξη, όλα είναι έτοιμα για την Patras IQ και την έκθεση Achaia Fest που διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά. Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η κλαδική έκθεση τροφίμων, ποτών, τουρισμού και υπηρεσιών Westia 2017 στην Πάτρα. Οι διοργανωτές δηλώνουν ικανοποιημένοι από την προσέλευση των επαγγελματιών του κλάδου, καθώς η έκθεση έχει σαν στόχο να κλειστούν συμφωνίες μεταξύ τοπικών παραγωγών και προμηθευτών με τις επιχειρήσεις. Ευελπιστούμε ότι θα έχει μεγάλη προσήλευση. Οι εκθέτες είναι ευχαριστημένοι μέχρι τώρα. Πιστεύουν ότι θα κλειστούν συμφωνίες. Έχουμε καλέσει όλους τους συναδέλφους να έρθουν να δουν τα πιστοποιημένα και καλά προϊόντα που υπάρχουν. Την ώρα που η κλαδική έκθεση Westia 2017 βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας, η πόλη, στοχεύοντας τη διοργάνωση μεγάλων εκθέσεων, ετοιμάζεται για δύο ακόμα μεγάλες εκδηλώσεις. Την Σκυτάλη παίρνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας Patras IQ, η οποία θα πραγματοποιηθεί επίσης σε εγκαταστάσεις του Παμπελοποννησιακού σταδίου. Την ερχόμενη εβδομάδα στον ίδιο χώρο εδώ γίνεται η έκθεση, η τέταρτη έκθεση Patras IQ, έκθεση καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει από το 2012, στην οποία τώρα πλέον συμμετέχουν 7 φορείς, είναι οι διοργανωτές. Και σκοπό έχουμε να συνδέσουμε την έρευνα και την καινοτομία που παράγεται στους πανεπιστημιακούς χώρους και όχι μόνο, με τον χώρο της παραγωγής, με τον χώρο της οικονομικής δραστηριότητας. Εκτός όμως από το Παμπελοποννησιακό και η πλατεία Γεωργίου της Πάτρας θα μετατραπεί σε εκθεσιακό χώρο. Από τις 11 έως τις 15 Μαΐου στο κεντρικότερο σημείο της Πάτρας θα λειτουργήσει το μεγαλύτερο τώρα φεστιβάλ ανάδειξης και προβολής της Αχαΐας, το Achaia Fest, εστιάζοντας τα προϊόντα, τις επιχειρήσεις, τα αξιοθέατα και τους τουριστικούς προορισμούς, τον πολιτιστικό πλούτο και τα μεγάλα πλεονεκτήματα της περιοχής. Η Αχαΐα έχει έναν πλούσιο μια πλούσια οικονομική δραστηριότητα με πάρα πολλές επιχειρήσεις πεταπητικές οι οποίες παράγουν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Ο σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να γνωρίσουμε τους παραγωγούς μας,
να γνωρίσουμε τα τοπικά προϊόντα, να βρούμε τρόπους πώς αντικαταστήσουμε στην κατανάλωσή μας προϊόντα που εισάγονται στην περιοχή μας και καταναλώνται από προϊόντα που παράγονται από την περιοχή μας. Η είσοδος τόσο στην Πάτρα Σαϊκού όσο και στην Αχαΐα Φεστ θα είναι ελεύθερη. Με τον καθαρισμό της παραλίας στην περιοχή του Κάστρου Ρίου συμμετείχαν στην πανελλαδική περιβαλλοντική εκστρατεία Let's Do It Greece που κορυφώθηκε σήμερα οι ομάδες εθελοντισμού και ενεργοποίησης Πατρινίστας και Γεφυρίστας. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες μαζί με τους ναυτοπροσκόπους της περιοχής δεν έμειναν μόνο στον καθαρισμό της παραλίας, αλλά προχώρησαν και σε καθαρισμό του βυθού. Οπλίστηκαν με χαμόγελο, υπομονή, σακούλες απορριμμάτων και σκούπες και στρώθηκαν στη δουλειά. Ο λόγος για μέλη των Πατρινίστας και των Γεφυρίστας που μαζί με το σύστημα ναυτοπροσκόπων Ρίου πραγματοποίησαν καθαρισμό της ακτής στην παραλία του Κάστρου Ρίου, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό στην πανελλήνια δράση του κινήματος Let's Do It Greece. Οι Πατρινίστας το έχουμε υιοθετήσει από την πρώτη χρονιά και τα τελευταία χρόνια με τους άλλους δύο συνεργάτες μας έχουμε υιοθετήσει κάποια παραλία εδώ της περιοχής και καθαρίζουμε. Έχουμε καταφέρει να μπορούμε να κινητοποιούμε ομάδες ανθρώπων που πλησιάζουν τα 200 άτομα και θα ξεπερνάτε. Το μήνυμα πιστεύω περνάει σίγουρα. Έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια από όλους τους συμμετεχόντες. Όπως θα δείτε και εσείς από τον όγκο απορριμμάτων που μου έγινε η περισυλλογή, έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια και ευελπιστούμε να διατηρηθεί από όλους μας. Παιδιά κάθε ηλικίας αλλά και πρόσκοποι βρέθηκαν εδώ στο κάστρο του Ρίου προκειμένου να συνδράμουν και αυτά με τις δυνάμεις τους στην προσπάθεια του Let's Do It Greece. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η βοήθεια των αυτοπροσκόπων προς την κατεύθυνση αυτή με τον απολογισμό να είναι 50 σακούλες με ανακυκλώσιμα υλικά και 70 σακούλες απορριμμάτων. Τα παιδιά μας, λυκόπουλα, πρόσκοποι, ανιχνευτές και βαθμοφόροι ήταν εδώ για να καθαρίσουν και αυτοί με τη μεριά τους τη στεριά. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο να κάνουν το αντίστοιχο κάθε χρόνο και να συνεχίσει η διοργάνωση του Let's Do It. Ο καθαρισμός όμως δεν πραγματοποιήθηκε μόνο στην ακτή. Δίτες, μέλη των αυτοπροσκόπων του Ρίου βούτυξαν στα νερά της περιοχής για να καθαρίσουν το βυθό. Η εικόνα που αντίκρισαν δείχνει ότι το μήνυμα έχει ανταπόκριση από τους πολίτες. Εδώ έξω καθαρά είναι. Εδώ μέσα έχει κάτι σίδρα, αλλά δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε εμείς. Θέλει απ' έξω μηχάνημα. Αλλά γενικά, εντάξει, είναι καθαρισμένη, δεν έχει πολλά. Το κίνημα Let's Do It Greece είναι μέρος του παγκόσμιου Let's Do It World, στο οποίο συμμετέχουν 180 χώρες. Το 2017 είναι η έκτη χρονιά που η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το κίνημα, φροντίζοντας για την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης εμπράκτος. Και στη Ζάκυνθο με επιτυχία διοργανώθηκε γιορτή εθελοντισμού και ανακύκλωσης στο πλαίσιο του Let's Do It Greece. Οι εθελοντές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία, χόρεψαν σερτάκι και πέρασαν το μήνυμα ότι Ζάκυνθος ανακυκλώνει διασκεδάζοντας. Στους ρυθμούς του Ζορμπά κινήθηκαν οι εθελοντές του Let's Do It Greece στη Ζάκυνθο, δίνοντας το μήνυμα ότι το νησί ανακυκλώνει διασκεδάζοντας. Το ραντεβού για τη γιορτή εθελοντισμού και ανακύκλωσης δόθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μανώλια στην πλατεία Σολομού, με ανθρώπους κάθε ηλικίας να ανταποκρίνονται συμμετέχοντας στο μεγαλύτερο συρτάκι που έχει χορευτεί ποτέ στο νησί. Ανακυκλώνουμε, διασκεδάζουμε, χορεύουμε. Στέλνουμε το μήνυμα ότι η Ζάκυνθος μπορεί, αν θελήσει, να γίνει η αλλαγή που περιμένουμε όλοι. Κοινή προσπάθεια από όλους, let's do it, χορεύουμε, διασκεδάζουμε. Ο Σύλλογος Μανώλιας ήθελε σήμερα με την εκδήλωση αυτή να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και βασικά τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας και δεν είναι μόνο αυτή η δραστηριότητά μας, είναι και άλλοι και συνεχίζουμε στις εργατικές κατοικίες με το φύτεμα με μανώλιες και την απολύμαση από τον καθαρισμό των σκουπιδιών. Ο Φόθ Ζαζακίνθου στήριξε τη γιορτή εθελοντισμού και ανακύκλωσης με το φορτηγό που ήταν εκεί για να πάρει τα ανακυκλώσιμα, αλλά και ενημερώνοντας τον κόσμο για την αξία της ανακύκλωσης. Είδαμε δυναμικό παρόν από τον κόσμο. Πραγματικά το Let's Do It είναι ένας θεσμός κάθε χρόνο πανευρωπαϊκός
Και αυτό που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, το μήνυμα, είναι το εξής. Ζούμε στη φύση, προστατεύουμε τη φύση. Εμείς, σαν φορέα, στηρίζουμε τη δράση αυτή με έτοιπο υλικό, τσάντες μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών, που θα πάρει όσοι παρευρίσκονται εδώ, θα πάρει ο καθένας από μια τσαντούλα. Συνεισφέρουμε επίσης με κάδους ανακύκλωσης και το φορτηγό, το οποίο ό,τι υλικά συλλεχθούν θα μπουν στο αυτοκίνητο της ανακύκλωσης και θα μεταφερθούν στο ΚΔΑ για να γίνει η ανάκτηση από τα υλικά που θα έχουμε μαζέψει και διαλογή τους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με τους διοργανωτές να δίνουν ραντεβού για του χρόνου και το επόμενο Let's Do It Greece. Όμως, περιβαλλοντική δράση στα πλαίσια του προγράμματος Let's Do It Greece πραγματοποιήθηκε σήμερα και στην παραλία Τιμενίου, στη Νέα Κύο, του Δήμου Άργους Μυκηνών στην Αργολίδα, με επιτυχία αλλά και με μεγάλη συμμετοχή. Πολλοί ήταν οι εθελοντές, μικροί και μεγάλοι, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Άργους Μυκηνών και του πρώτου συστήματος προσκόπων Άργους, που σε συνεργασία με το ιδιωτικό κτέο Αργολίδας Ότιο Vision διοργάνωσαν τη δράση Let's Do It Greece με σκοπό τον καθαρισμό των παραλιών της Νέας Κύου και Τιμενίου του Δήμου Άργους Μυκηνών. Ελπίζουμε να πάει πολύ καλά η σημερινή ημέρα και να έχουμε καθαρές ακτές για όλο το καλοκαίρι. Στην εθελοντική εκστρατεία συμμετείχαν τα δημοτικά σχολεία του Άργους και Νέας Κύου, η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου, το Λύκειο Ελληνίδων Άργους και ο Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακού Τμήματος Άργους. Σήμερα λοιπόν στο Τιμένιο μαζευτήκαμε όλοι φορείς, σύλλογοι, δημοτικά σχολεία, για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε αυτή την ακτογραμμή του Δήμου Άργους Μυκηνών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ο κόσμος κατάλαβε ότι πρέπει να αξάρουμε τον εθελοντισμό, να βγουν τα παιδιά έξω, να μάθουν αξίες, κοινωνικότητα, να μάθουν να υπάρχει μια σχέση με το εμπιστοσύνης. Όλοι εδώ πέρα είμαστε μια μεγάλη παρέα. Το μήνυμα του εθελοντισμού και της συνεργασίας στην ελληνική κοινωνία έτσι πέρασε και στην Αργολίδα, με τα παιδιά να μαθαίνουν πόσο μεγάλη σημασία έχει να διατηρούμε την καλή εικόνα της περιοχής στην οποία και μένουμε. Την διαδικτυακή δημοκρατία φαίνεται πως προωθεί ο Δήμος Τρίπολης, εγκαινιάζοντας ένα νέο θεσμό που είναι καινοτόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα μας. Οι δημότες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται διαστόματος του κυρίου Παυλή για όσα συμβαίνουν στο Δήμο μέσα από διαδικτυακές συνεντεύξεις. Πρωτοπόρος αναδεικνύει το Δήμος Τρίπολης στην πολιτική επικοινωνία, καθιερώνοντας ένα νέο τρόπο ενημέρωσης των πολιτών που ονομάζεται το Βήμα του Δημάρχου. Μέσα από τη σελίδα tripolis.gr, ο Δήμαρχος Δημήτρης Παυλής θα πληροφορεί τους δημότες για διάφορα ζητήματα που τρέχουν στο Δήμο. Στην πρώτη διαδικτυακή συνέντευξη, ο κύριος Παυλής αναφέρθηκε στην ανάπλαση των 4 εισόδων της πόλης αλλά και στην αποκατάσταση λακκούβων σε δημοτικές οδούς. Η Ναυπλίου έως και την πλατεία Κολοκοτρώνη. Από την πλατεία Ανεξαρτησίας έως και το νοσοκομείο. Από την οδός Καλαβρίτων μέχρι μέχρι τα όρια της πόλης προς τα έξω. Και η τέταρτη είσοδος που αφορά την οδό Σπάρτης από τα όρια του Μωρέα μέχρι και τις γραμμές του τρένου ή και μέχρι την πλατεία Κολοκοτρώνη, αυτό θα εκτιμηθεί βέβαια, θα γίνουν εργασίες επισκευής του οδοστρώματος και θα γίνει νέη τάπητα. Ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να αυτή την άσχημη εικόνα που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί στους περισσότερους εξ αυτών των δρόμων ή θα είναι καινούριος ο τάπητας ή θα είναι αντικατάσταση του υπάρχοντος. Άρα λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια, σε αυτά τα σημεία, σε αυτούς τους δρόμους, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, δεν υπήρξε και πρόνοια, προκειμένου να γίνει η αποκατάστασή τους. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πάσχα στην Τρίπολη αλλά και στα χωριά ήταν ένα ακόμα ζήτημα για το οποίο ενημέρωσε ο κύριος Παυλής. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τις δαπάνες των εκδηλώσεων. Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε επίσης την προέγκριση χρηματοδότησης της ανάπλασης του Ματζουνίου, ενός από τα ιστορικότερα και παλαιότερα κτίρια της Τρίπολης. Για χρηματοδότηση του Ματζουνίου, είναι στα 2.190.000, μας ήρθε η προέγκριση προχθές. Είναι πολύ ευχάριστο γεγονός αυτό και το Ματζουνίου. Το επόμενο διάστημα που θα πάρουμε και την τελική λίστα της χρηματοδότησης, θα προχωρήσουμε κατευθείαν γιατί είναι όριμο το έργο. Με αυτό το πρώτο διαδικτυακό ραντεβού, ο κ. Παυλής εγκαινίασε ένα νέο θεσμό άμεσης επικοινωνίας με τους δημότες, αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο. Γραμμή διαλόγου με τους πολίτες έχει ανοίξει και ο Δήμος Καλαμάτας, προσπαθώντας να πετύχει την βελτίωση της εικόνας της πόλης αλλά και για να ξεπεραστούν προβλήματα της καθημερινότητας. Καλεί τους δημότες να ενημερώνουν για τα όποια ζητήματα διαπιστώνουν στους δημόσιους αλλά και στους δημοτικούς χώρους.
Ο Δήμος Καλαμάτας προσπαθεί με τα μέσα που διαθέτει να φροντίζει καθημερινά την πόλη και να είναι συνεπής στις αρμοδιότητές του και στις υποχρεώσεις του. Σε καθημερινή βάση, συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας είναι απλώνονται σε όλη την πόλη και προσπαθούν να κάνουν τις απαραίτητες συντηρήσεις. Όπως προείπα, υπάρχει ένα τηλέφωνο, το 6700, θεωρώ ότι το ξέρουν οι περισσότεροι συνδημότες μας. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το τηλέφωνο να απευθύνονται και να μας δίνουν οτιδήποτε βλέπουν. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όλοι οι πολίτες να ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα, ώστε αυτά να διευθετούνται άμεσα. Αυτά κρίνονται την επόμενη μέρα το πρωί και μοιράζονται στις κατατόπους υπηρεσίες, είτε του ηλεκτροφωτισμού, είτε του συνεργείου που επιβουλώνει τις λακκούβες ή ρίχνει τα τσιμέντα ή έχει υδραυλικούς ή έχει ξυλουργούς. Προσπαθούμε λοιπόν κάθε μέρα όλα αυτά τα συνεργεία και μαζί με τα άτομα που θα έρθουν από την Κοινοφελή και θα έχουμε τουλάχιστον 10 ακόμα τέτοια συνεργεία, να βγούμε σε όλη την πόλη αλλά και στα χωριά, για που θεωρώ για πρώτη φορά. Επίσης, για πρώτη φορά ο Δήμος Καλαμάτας προσπαθεί για τους δημόσιους χώρους και τους δημοτικούς, όχι μόνο της πόλης αλλά και των χωριών, προκειμένου η εικόνα της περιοχής να είναι ελκυστική, όχι μόνο για τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες. Να δείξουμε ότι στα πλαίσια του δυνατού και των υλικών που μπορούμε σαν Δήμος να προμηθευτούμε, πρέπει όλους τους δημόσιους και δημοτικούς χώρους να τους έχουμε σε μια πολύ καλή κατάσταση συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, που όπως ξέρετε είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, και των παιδικών σταθμών. Επιπροσθέτως, στο πρόγραμμα μπαίνουν πλέον και αρκετά σχολεία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, τα οποία χρήζουν παρεμβάσεων. Με επιτυχία διοργανώθηκε το Σάββατο ο δεύτερος δρόμος γεμάτος ιστορίας στη Σπάρτη. Με αφετηρία και τερματισμό την κεντρική πλατεία της πόλης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να τρέξουν μέσα από το ιστορικό κέντρο της Λακωνικής Πρωτεύουσας, διανύοντας μια διαδρομή 10 χιλιόμετρων. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος δρόμος γεμάτος ιστορία το Σάββατο το απόγευμα στη Σπάρτη. Περισσότεροι από 170 αθλητές έκαναν τη διαδρομή των 10 χιλιόμετρων μέσα στην πόλη που είχε αφετηρία και τερματισμό την κεντρική πλατεία της Σπάρτης. Έχουμε αθλητές από πολλά μέρη, έχουμε αθλητές από Πάτρα, από Άργος, από Λιβαδιά, από Αθήνα, από Τρίπολη. Έχουμε 45 αθλητές από την Καλαμάτα. Έχουμε και έναν αθλητή και από το εξωτερικό. Φέτος στις εγγραφές, διπλασιάσαμε τις εγγραφές μας. Είναι ένα καλό σημάδι αυτό, ότι ο αγώνας αυτός αρχίζει σιγά σιγά να αγαπιέται από τις δρομές. Και φυσικά και του χρόνου ελπίζουμε κάθε χρόνο να βάζουμε ένα λιθαράκι, να πηγαίνουμε κάθε χρόνο και πιο καλά. Η διαδρομή περνούσε από ιστορικά σημεία της πόλης, ενώ τα υψομετρικά της ήταν ποικιλόμορφα, συνδυάζοντας ανηφόρες και κατηφόρες. Τα παιδιά εδώ είχαν πολύ όρεξη, οργάνωσαν ένα πολύ ωραίο αγώνα, οι εθελοντές ήταν εκεί που έπρεπε, μας βοήθησαν αρκετά και πιστεύω του χρόνου να είμαστε καλά και θα ξαναρθούμε να τιμήσουμε πάλι αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση. Ήταν μια καλή διαδρομή, ιδιαίτερη συγκίνηση που τρέχουμε στη Σπάρτη, μια ιστορική πόλη. Τι να πω. Υπέροχη διοργάνωση. Το νήμα του τερματισμού έκοψε και ένας μικρός δρομέας από το Καστόρι Λακωνίας, που για πρώτη φορά συμμετείχε σε αγώνα 10 χιλιόμετρων. Πρώτη φορά δοκίμασα 10 χιλιόμετρα και σκέφτομαι να το ξαναδοκιμάσω και του χρόνου. Είναι μια πολύ ωραία διαδρομή. Την προτείνω σε όλους. Τη διοργάνωση είχε αναλάβει ο Σύλλογος Δρομέων Σπαρτιάτες Δρομής σε συνεργασία με το Δήμο Σπάρτης και τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Σπάρτης, ενώ στην άρτια πραγματοποίηση του αγώνα βοήθησαν οι εθελοντές που με κέφι και θέρμη υποστήριξαν τους αθλητές. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού ionian.tv.gr. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.